τον μέχρι τη Λευκοσία η στήριξη προ την Ουκρανία δείχνει πω οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι εταίροι του είναι πιο ενωμένοι από ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα τη πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Κύπρο με αφορμή την ολοκλήρωση έξι μηνών από τότε που τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν σε ουκρανικό έδαφο και ενώ οι επιπτώσει από τη ρωσική εισβολή συνεχίζουν να μαστίζουν την Ιθήλιο, η Τζούντιν Γκάρ υπογραμμίζει τη σημασία τη συνδρομή τη χώρα μα στι προσπάθειε που γίνονται για αντιμετώπιση του. Οι Ηνωμένε Πολιτείε παραμένουν σταθερέ στι προσπάθειε να διασφαλίσουν ότι τα ουκρανικά τρόφιμα φτάνουν στι παγκόσμιε αγορέ, ενώ η διεθνή πίεση για την απελευθέρωση των ουκρανικών εξαγωγών τροφίμων συνεχίζει να είναι κρίσιμη. Η στήριξη τη Κύπρου σε αυτέ τι προσπάθειε, τι κυρώσει και στου Ουκρανού που έχουν αναζητήσει καταφύγιο στι ακτέ τη, Δίνει την ακλόνητη δέσμευσή τη στο διεθνέ κράτο δικαίου και στι δημοκρατικέ αρχέ. Αναφερόμενοι ειδικότερα στι κυρώσει κατά τη Μόσχα, η Τζούντιτ Γκάρπερ τονίζει πω αυτέ έχουν σχεδιαστεί για να αναγκάσουν το Κρεμλίνο να σταματήσει τη βία και πω όσο αυτέ επεκτείνονται, το κόστο των πράξεων τη Ρωσία θα γίνει οδυνηρά πραγματικό για το λαό τη. Οι συντονισμένε κυρώσει μα έχουν παγώσει περισσότερα από τα μισά αποθέματα τη Ρωσική Κεντρική Τράπεζα. Χρήματα που διαφορετικά το Κρεμλίνο θα χρησιμοποιούσε για να χρηματοδοτήσει την πολεμική του μηχανή. Διαβεβαιώνοντα τέλο πω παρά του 6 μήνε θανάτου και καταστροφή, η Ουκρανία εξακολουθεί να στέκεται με τι ΗΠΑ και την Κύπρο να στέκονται επίση στο πλευρό τη.